εργασίες ριζικής ανακαίνησης των δεξαμενών εδώ της Ιεράπετρας προχωρούν με γρήγορο ρυθμό. Οι δεξαμενές της Ιεράπετρας κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 50 και από τότε δεν είχαν συντηρηθεί και ήταν σε άθλια κυριολεκτικά κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο έχουμε προχωρήσει σε μια ριζική ανακαίνιση συντήρηση των δεξαμενών εδώ της Ιεράπετρας, με συνέπεια να υπάρχει και αυτό το πρόβλημα στην ομαλή υδροδότηση της περιοχής μας. Λόγω των εργασιών που γίνονται, δεν έρχονται οι ποσότητες από την περιοχή των Εχινοκαψάλων, διότι στη μία δεξαμενή όπου πήγαιναν γίνονται εργασίες μόνωσης και συντήρησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το πρόβλημα σήμερα και λόγω και της αυξημένης κατανάλωσης. Σήμερα γίνεται μια μετατροπή εδώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε νερά από την περιοχή των Χειροκαψάλων, και πιστεύω ότι από το μεσημέρι και μετά πιστεύω ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή οι ποσότητες που μπαίνουν μέσα είναι από την περιοχή της Σαρακίνας και από τα ταχυδηληστήρια. Είναι περίπου 140 με 150 κυβικά. Πιστεύω με το νερό θα έρθει, πιστεύω σε ένα τρίωρο με τετράωρο από τα Χινοκάψαλα, θα φτάσουμε τα 200 κυβικά και πιστεύω ότι η στάθμη του νερού θα ανέβει εδώ στη δεξαμενή, διότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου ένα μέτρο και η πίεση σε όλο το δίκτυο θα αυξηθεί με αποτέλεσμα να ομαλοποιηθεί η υδροδότηση. Εγώ θέλω να ζητήσω την κατανόηση από τους συνδημότες μας για τα προβλήματα που υπάρχουν. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι οι εργασίες συντήρησης που γίνονται αυτή τη στιγμή ήταν άκρως απαραίτητες να γίνουν. Η κατάσταση που επικρατούσε ήταν άθλια και σε λίγο καιρό οι συνδημότες μας θα έχουν και περισσότερες, μπορώ να πω, ποσότητες, αλλά και καλύτερη ποιότητα του νερού. Αλλάξτε και τις. Έχουμε παραγγείλει και έχουμε προμηθευτεί και ένα αυτόματο χλωριωτήρα, ο οποίος θα τοποθετεί τις αμέσως προσεχείς μέρες, έτσι ώστε η χλωρίωση του νερού να γίνεται με πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι γινόταν μέχρι σήμερα. Αυτό που θέλω να πω για άλλη μια φορά είναι ότι η Ιεράπετρα, λόγω και του ξηροθερμικού της περιοχής, είχε πάντα ανεπαρκείς ποσότητες νερού για υδροδότηση. Αυτή τη στιγμή το έλλειμμα που έχει η περιοχή της Ιεράπετρας είναι περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά νερό. Οι ποσότητες αυτές καλύπτονται από άλλους τρόπους, με τρόπο όχι θα έλεγα ανορθόδοξο. Γι' αυτό θα είναι πρώτης προτεραιότητας έργο το να έρθουν οι ποσότητες νερού που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Σαρακίνας και οι οποίοι λόγω του ότι το υδραγωγείο δεν έχει την διατομή που απαιτείται δεν μπορούν να έρθουν. Είναι ένα έργο, έτσι, το άμεση προτεραιότητας που έχει ένα προϋπολογισμό αρκετά μεγάλο, περίπου στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο αυτό δεν μπορούσε να το κάνει ο Δήμος από τα ίδια έσοδα και από τις κρατικές χρηματοδοτήσεις, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ χαμηλές, πάρα πολύ χαμηλές. Μόνο από κοινοτικά προγράμματα μπορεί να γίνει. Εμείς συντάξαμε τη μελέτη, έχουμε υποβάλει μια πλήρη πρόταση στο ΕΠΕΡΑ. Λόγω του ότι είχαμε τις δημοτικές εκλογές, δεν γίνονται εντάξεις πλέον έργων. Αλλά πιστεύω ότι το έργο αυτό θα ενταχθεί και θα είναι, πιστεύω, ένα έργο πρώτης προτεραιότητας για την επόμενη δημοτική αρχή.